Νομίζω ότι το outfit μου είναι τέλειο για εκεί που πάω και ελπίζω να συμφωνήσουν και οι κριτές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Τώρα που ήρθε εδώ, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο όμορφη μπορεί να είσαι? Ευχαριστώ. Πάρε λίγο το καπέλο σου. Τώρα το μαλλί θα είναι χάρη. Δεν πειράζει. Καλύτερα χωρίς. Συγγνώμη, σε έκοψα. Όχι, σιγά. Πώς σε λένε? Με λένε Ριώνα. Μπορείτε να με λέτε και Έρη. Είμαι 25 χρονών. Έχω καταγωγή από Αλβανία. Μένω Θεσσαλονίκη. Ασχολούμαι με το μάρκετινγκ. Είμαι λίγο αγχωμένη τώρα. Ναι. Δεν είσαι αγχωμένη, δεν υπάρχει λόγος. Μας είπες ασχολείσαι με το μάρκετινγκ. Ναι. Χόμπις, ασχολίες άλλες, με τη μόδα ίσως ή με το στυλ. Ποια είναι η καθημερινή σου σχέση? Ασχολούμαι πολύ με τη γυμναστική. Γυμνάζομαι αρκετά. Τη μόδα την έχω περισσότερο σαν ψυχοθεραπεία εγώ. Μου αρέσει να φροντίζω τον εαυτό μου. Μου αρέσει να δίνομαι ωραία, να νιώθω ωραία, να φοράω κάτι που να με εκπροσωπεί και να δείχνει την προσωπικότητά μου. Και μου αρέσει έτσι να πειραματίζομαι, αλλά πάντα προσπαθώ να βγάζω ένα πράγμα του εαυτού μου μέσα από το οτιδήποτε και να βάλω. Δηλαδή, ποια είναι η διάθεσή σου σήμερα? Η διάθεσή μου σήμερα, να σας πω και πού πάω κιόλας. Πάω, τελειώνω από τη σεζόν μου. Όπως κάθε καλοκαίρι, κανονίζω με τις φίλες μου ένα μίνι ταξιδάκι. Και γιατί, επειδή δεν έκανα τα μπάνια μου όλη τη σεζόν, πάμε στη Μαγιόρκα. Στη Μαγιόρκα γίνονται διάφορα event. Υπάρχουν κάποιες συναυλίες έτσι, πιο country style, σε υπαίθριους χώρους, έτσι πολύ πιο ανέμελο. Πάμε εκεί πέρα, πάμε να διασκεδάσουμε με τις φίλες μου και αυτό. Το βλέπω το country στοιχείο σίγουρα. Ναι. Απλά τι πιο θεωρητικά εύκολο και ωραίο θα ήταν να φοράς το τζινάκι σου με την μπότα την οποία δεν τη βλέπω καλά, νομίζω ότι μου κάνει καουμπόκι, πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και αυτό το top ή ένα καρό αμάνικο με το καπέλο σου. Ναι. Αυτό το τούλι που φοράς από πάνω. Γενικά είναι βράδυ. Το τούλι αυτό από πάνω είναι ουσιαστικά κάτι λαμπερό που προσπαθώ να βγάλω, γιατί μέσα από το street style που έχω, πιο country, πιο αυτό, ήθελα να βάλω και μια λάμψη. Έρι μου, έρι, μ' αρέσει το έρι και το έριο να τα κλείσεις. Ναι. Τι είναι αυτό που πιστεύεις θα σε κάνει να διαφοροποιηθείς από εικόνες instagramικές που έχουμε δει με τέτοιου είδους look παρόμοια, πιο σωστά βέβαια, δηλαδή το τζι να είναι πραγματικά μέσα από την πότα, να μην είναι τόσο φαρδί, γιατί έχεις και το φόρμα από πάνω το άλλο, να μην έχεις τέτοιες διαφορές χρωματικές σχέση με τα μαύρο φοράς μέσα και το ρούχο σου με τα τόσα αστεράκια, τα χρυσά και τα ασημένια και το καουμπόι από πάνω, το καπέλο, το στυλ, το αυτό το μπόχο. Θέλω να πω, τι είναι αυτό που σε διαφοροποιεί από άρτιες εικόνες του Instagram? Ναι, γενικά εγώ παίρνω έμπνευση από πολλά. Ναι, το καταλαβαίνω και το βλέπω. Ναι, αλλά γιατί δεν ήρθες πιο έτοιμη σήμερα? Γιατί είμαι σίγουρη ότι ξέρεις τα λάθη που έχεις κάνει. Ξέρω. Αυτά όλα που τα είπατε τα γνωρίζω. Mm. Αλλά γενικά εγώ προσπάθησα να εστιάσω περισσότερο σε αυτό που είπα με βάση την προσωπικότητα. Δηλαδή προσπάθησα να βάλω δύο λάμψεις. Mm. Προσπάθησα να βάλω κάτι πιο casual και να είναι λίγο πιο ανέμελο όλο αυτό. Okay. Δηλαδή, λέω, εστίασε περισσότερο σε αυτό. Ναι. Και πιστεύω ότι έχω να... Σίγουρα μπορώ να μάθω και να κάνω από τα λάθη μου και αυτά. Δεν τα γνωρίζω όλα σίγουρα. Είναι... Καλά. Έχουμε πει, κανείς δεν γνωρίζει τα πάντα. Έτσι, ας τα αφήσουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι εδώ, επειδή είναι η στιγμή σας, η δική σας στιγμή, που έρχεστε σε τρεις άγνωστους ανθρώπους εσάς, να δείξετε τον καλύτερο σε αυτό για να περάσετε στο παιχνίδι και να μπορείτε να διαγωνιστείτε. Οι θέσεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και λίγες και έχουν έρθει κορίτσια τα οποία είναι πολύ πιο έτοιμα από εσένα. Οι εμφανίσεις τους, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ναι για να περάσεις σπίτι, είναι όχι από μένα. Αλλά εύχομαι την επόμενη φορά πραγματικά αυτό να μην το ξεχάσεις, να έρθεις έτοιμη και ό,τι είναι να κάνεις στη ζωή σου και είναι η στιγμή σου να το κάνεις στο 100% του. Ναι, εντάξει. Αυτό. Ευχαριστώ.
Έρι. Ναι. Δεν είναι τόσο κακό αυτό που εισφέρει. Ευχαριστώ. Είναι χαριτωμένο. Είναι ταυτόχρονα και κάπως αδύναμο. Θα μπορούσες λίγο να βάλεις κάτι παραπάνω, ένα πανοφόρι, κάτι, δεν ξέρω, να μας δείξεις μία εικόνα λίγο πιο προσωπική. Δηλαδή είναι κάτι που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι κακό γουστό. Ναι. Δεν είναι και κάτι, καλά τη τσάντα δεν τη βλέπω, αλλά δεν είναι και κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δει πιο ωραία τέτοια στυλ. Γενικά, δεν τα βλέπουμε, σκρολάρουμε στο κινητό, τα βλέπουμε. Γιατί να τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Κάπως... θα ήθελα πάρα πολύ να σου πούνε... ναι. Είναι αυτό το κομβικό σημείο που είπες και εσύ πριν, που πρέπει να αποφασίσουμε από μία και μόνο εικόνα. Ναι. Και αυτή η εικόνα είναι αδύναμη. Θα σου πω όχι. Είναι αδύναμη. Εντάξει. Με στενοχώρια το λες βέβαια κι εσύ. Ναι, γιατί βλέπω ναι. κάτι το οποίο το θέλω, αλλά και απ' ναι. την άλλη έφυσαμε και κάποια κορίτσια πίσω που είχαν κάτι παραπάνω. Έρικ, είναι τα 10 λεπτά που πρέπει να μπεις σε ένα χώρο και να βρεις τη δύναμη εκείνη που πρέπει να λάμψεις. Ναι. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, όντας ένα κορίτσι πολύ όμορφο, πολύ μικρό, ε. Και πολύ μικρή. Αν εσύ έμπαινες μέσα με μια άλλη ενέργεια, ίσως τα πράγματα κυριολεκτικά να ήταν διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να δικαιολογηθώ, ούτε να πω ότι έχω πονοκέφαλο ή το οτιδήποτε αυτό. Καταλαβαίνω τι λέτε. Νομίζω προσπάθησα να δώσω την ενέργειά μου, αλλά όχι, δεν θα πω ότι είναι κούραση. Θα πω ότι δεν κατάφερα να δώσω 100% την ενέργειά μου από το άγχος, από την κούραση, από ό,τι. Εντάξει, ήταν... λογικό, λογικό. Ναι. Δεν θέλω όμως να δικαιολογηθώ. Ωραία. Είναι κρίμα, γιατί εγώ πιστεύω ότι κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ίσως, όχι ίσως, άξιζες μια θέση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα συμφωνήσω και εγώ και με τον Στέλιο και με την Έλενα και από μένα θα είναι αρνητική η απάντηση. Παρ' όλα αυτά, είναι κρίμα. Αλήθεια στο λέω. Στεναχωριέμαι πολύ. Δεν πειράζει, εγώ χάρηκα που σας γνώρισα. Ξανασκέψου το για την επόμενη φορά. Ναι. Το σκεφτώ. Θα έρθω λίγο πιο οργανωμένη. Ναι, πολύ πιο οργανωμένη. Εντάξει. Και θα σε περιμένουμε με χαρά. Να είσαι ναι. καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Νιώθω πολύ καλά. Είμαι εντάξει. Μπορεί να μην πέρασε, αλλά μου άρεσε η εμπειρία που έζησα. Πέγαμε ότι είναι τόσο όμορφο κορίτσι. Πάρα πολύ. Είναι κούκλα. Πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Στεναχωριέμαι γιατί προσπάθησα, αλλά δεν έγινε. Αλλά εντάξει. Θα ξαναπροσπαθήσω. Πολλές φορές κάνουμε κάτι, ξαναπροσπαθούμε. Δεν πέφτουμε, οπότε θα δείξει.